Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με πολύ μεγάλη έκπληξη ακούσαμε τις δηλώσεις των δύο υπουργών, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη. Ο πρώτος από αυτούς, μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, δήλωσε περιχαρής ότι η κρατική αποτυχία, η διαφθορά και η ουσιαστικά η κατάρρευση των υπηρεσιών του δημοσίου συμφέροντος είναι γεγονότα πολιτικά αδιάφορα για το σύνολο του ελληνικού λαού. Και ότι οι 57 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά 20χρονα παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους για την ακρίβεια, δολοφονήθηκαν από την κρατική αμέλεια, από το πολιτικό ρουσφέτη, από τη διαφθορά και από την πολιτική υποκρισία στα Τέμπη, ότι είναι ένα γεγονός που αφορά μόνο τις οικογένειες αυτών. Αλήθεια, ας αναρωτηθούμε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες των θυμάτων. Είναι μόνο αυτές οι οικογένειες των 57 θυμάτων? Είναι αλήθεια οι οικογένειες των χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην πανδημία εξαιτίας της κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ή μήπως είναι οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο, περιμένοντας ένα στενοφόρο, ή χάνουν τη ζωή τους στο ράντζο, περιμένοντας για ένα δωμάτιο, για ένα χειρουργείο ή για έναν γιατρό? Για ποια θύματα ακριβώς μιλάτε? Πάντως, αν νομίζουν ότι η Ελλάδα όλη δεν σπάραξε για αυτά τα 20χρονα παιδιά που τα παρέδωσαν, τα χαιρέτησαν οι γονείς τους το πρωί αρτιμελή και τα πήραν μέσα μαύρες σακούλες, και αν νομίζετε, κυρίες και κύριοι υπουργοί, ότι ο ελληνικός λαός δεν γονάτισε από τον πόνο μπροστά σε αυτό το έγκλημα που τελέστηκε, και αν νομίζετε ότι η ψυχή του ελληνικού λαού είναι μαύρη σαν τη δική σας, κάνατε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο ελληνικός λαός δεν είναι πλυντήριο, όπως δεν είναι ούτε εισαγγελέας, ούτε δικαστής. Και δεν σας αθώωσε για κανένα έγκλημα, ούτε πολιτικό, ούτε ποινικό. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση τα εγκλήματα κρίνονται από τη δικαιοσύνη και όχι στις κάλπες. Πάντως, σας λυπάμαι πραγματικά, διότι έχετε γίνει οι ίδιοι απολύτως κυνικοί και αλαζονικοί και προσπαθείτε να μετατρέψετε το σύνολο του ελληνικού λαού σε μια κυνική μάζα, χωρίς όνειρα, χωρίς αξίες και χωρίς ιδανικά. Αλλά αυτό να ξέρετε ότι δεν θα σας βγει σε καλό. Τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη είναι παιδιά όλων μας. Λυπάμαι πραγματικά που έχετε ρίξει το πολιτικό επίπεδο τόσο χαμηλά και η συγγνώμη σας από τους συγγενείς των θυμάτων, όχι για όσα είπατε, αλλά επειδή τάχα δεν βλέψατε τη διαστρέβλωση στο λεγόμενο σας, αποδεικνύει απλά την αθλειότητά σας. Φαίνεται ότι ενδεχομένως πάλι κόλλησε το Skype.